Χρήστος Κατσαράς, Τάσος Χάρκας, Γιάννης Λιμπέρης, Λευτέρης Μηνιώτης και Θωμάς Παπαπάσχος μέσα στον πλοηγό. Δώστε λίγο αγάπη εδώ πέρα, πάμε λίγο δυνατά, πάμε να κάνουμε λίγο θόρυβο. Μηνιώτης, συνεχίζουμε πίσω τον Μηνιώτη. Σταύρος Γκρίλης με το πράσινο 102. Πάμε με τα νούμερα. Πολλοί δεν τους ξέρουν και δεν είναι δύσκολο. Δεν βλέπω μέχρι εκεί τα νούμερα. Βλέπω εγώ. 111. Χάρης Λιμπέρης από Σάμπο. 135. Λάμπρος Πετρόπουλος. 136. Πάμε για το Ρουσόπουλο. Δεν ακούω. Σάκης Κλάδης. Κάντε λίγο μασαρία. 106. Σάκης Κλάδης, 116. Κώστας, συγγνώμη, Γιώργος Παναγόπουλος. 101. Ο Γιάννης ο Βερμίκος, δεν ακούω. 119. Αλέξανδρος Σποδηλίδης. 133. Ο γιατρός ο Ματθαίου. 124. Πάμες Χρυσαντόπουλος, κάντε λίγο τόρυμο. 103. Νίκος Άχος, εδώ δεν ακούω. 115. Ανώλης Ταΐ. Με το 137, Φλέγκας, 113. Ο Δρούμας ο Κώστας. 114. Ο πιο σκληρός καμψιόλης της πόλης όλης. 104, την Κρήτη. Νίκος Φιλιππινάκης από την Κρήτη. 124. Δημήτρης ο Νίκος Τούντας. Πάμε λίγο. Παναγιώτης Ράφης από την Καρμενίση. 118. 132. Γιάννης Κανελόπουλος. 138. Ο Φούτσης δεν ακούω. Και σταματώντε. Τζόρτς Παπαγεωργίου, δώστε λίγο αγάπη. 117. 126. 129. Ο Ακρίδας. Γεώργιος. Τάσος Ξενικός και στο Ρις Λαδίμο. Λίμος. Σας αρέσει συγγνώμη, αυτό που βλέπουμε. Μόνο τόσο φασαρία μπορεί να κάνετε. Δηλαδή θέλετε να τρελαθώ τελείων. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο πρώτη εκκίνηση. Κώστας Δρούγας σε μπροστά. Ο Φούξης στην επίθεση. Καλό λίγο από τον Δρούγα μπροστά. Ωραίο πέρασμα γενικά, Μιτσό. Πάμε ένα χειροκρότημα δυνατό για τους δύο. Ωραίο το πέρασμα λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν. Πήρανε κίνηση, ο Δρούγας θέλει να πιέσει και το βλέπουμε από τα πρώτα μέτρα. Είναι πιο κοντά, δεν κάνει τη μεταφορά πάνω. Και τώρα πατάει full gas για να το φτάσει. Είδατε εδώ. Πάμε ένα χειροκρότημα δυνατό για τους δύο. Χάρης Λιμπέρης, όριο! Όριο! Πάμε λίγο! Ο Χάρης με μου κάνει τη χάρη. Κάποιες κορίνες για να του κόψουν λίγο τη φόρα στην αρχή. Πάμε να δούμε τη μάχη όμως. Μένει εκεί ο... Ακολουθεί ο Χάρης Λιμπέρης. Όχι, ανοιχτά, κλειστή γραμμή, λίγο πιο κλειστή γραμμή από το Σάκη. Ίσχυσε λίγο ο Χάρης εκεί στην προσπάθεια να τον προλάβει. Χρήστος Ρουσόπουλος. Δημήτρης Σαγαράκης πίσω. Λίγο πιο κλειστή γραμμή στο τελευταίο κομμάτι από τον Ρουσόπουλο. Ακολουθεί όμως ο Σαγαράκης. Του είπε ο Δυνακός. Για να δούμε λίγο, Τσακαράκης μπροστά, Ρουσόπουλος στην επίθεση, έχουν την απόσταση. Το γλυκό! Το γλυκό! Εδώ δεν
πούμε ότι είναι αναγκαστική προσπέραση. Σωστά, δεν, αυτό δεν θεωρείται προσπέραση, γιατί... Για να δούμε. Παπαγιωργίου δεν πιέζει. Σφελπιλίδης και Παπαγιωργίου. Σφοδηλίδης μπροστά, έχει κάνει πολύ ωραίο πέρασμα. Πέρασμα του Σφοδηλίδη, πάμε ένα χειροκρότημα δυνατό. Κάνε ένα πέρασμα, πάει. Κάνε ένα πέρασμα. Είμαι σίγουρος ότι ο Παπαγεωργίου αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Εδώ λοιπόν το ζευγάρι του Σφοδηλίδη. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Να πάμε λίγο. Μεγάλες γονείς, είχε όμως ελιμινάτο. Κρατήθηκε ο Βερκίνος. Για να δούμε το αντίθετο. Ωραίο πέταγμα από τον Βερκίνο μπροστά. Ωραία γραμμή ο Βερκίνος. Γιατί εγκατέλειψε το ζευγάρι του επειδή είχε την έξοδο νωρίτερα. Όσοι ήσασταν εδώ νωρίτερα, είδατε ένα Ε36 με χρώματα Zeus. Όλα είναι έτοιμοι, έτοιμα. Η κερκίδα είναι έτοιμη. Πήγαμε. Πάμε λίγο. Λευτέρης Μιλιώτης είναι μπροστά. Άλεξ Κοκκόνης στην επίθεση. Έχει κλείσει αρκετά τη γραμμή του Κοκκόνης. Κίνησε τώρα για το δεύτερο. Μιλιώτης στην επίθεση. Κοκκόνης δίνει το ρυθμό. Απρόσπαστος! Το βρίσκει ο Μιλιώτης και σιώνει. Ο Κοκκόνης πρέπει απλά να τερματίσει τώρα. Πάμε λίγο! Ο Κοκκόνης περνάει στην επόμενη φάση. Έλα! Να στρίψει με την πλατφόρμα. Να πατήσει γκάζι λέγκ. Πάτα το! Πάτα! Αυτό ζητάω ένα τίποτα. Εδώ να πούμε. Πρέπει να είναι τραξτεράς. Φουτσισιό, ο!
δούμε και το Φούτσο. Για να δούμε λίγο, ξεκινάνε. Φούτσος είναι μπροστά. Σταύρος Γκρίλης στην επίθεση. Είχε ωραία ροή. Ο Μπελίγο Νικοστούντας μπροστά. Με μία λέξη θα έλεγα ωριμότητα. Νικοστούντας στην επίθεση. Αλέξανδρος Ποδηλίδης μπροστά να δώσει τον ρυθμό. Νικοστούντας μπροστά στο lead. Κλείνει λίγο νωρίς την είσοδο. Επέβει τον αντιπαλό του. Και δημιουργεί μια απόσταση που μπορεί να κλείσει. Πολύ εσωτερικά σου εκεί κάνει την γραμμή που έπρεπε να έχει. Είναι μπροστά. Για να δούμε εδώ ο Τούντας αν θα καταφέρει να πιέσει. Σημαντικό ελάβο το τρίπο Τούντα πίσω δυστυχώς. Σποδηλίδης πάρα πολύ καλή μπροστά. Πάμε! Πώς θα κάτσω κάτω. Πιέζει ο Ρωσίου, είπα εδώ το Στάλλερ κάνει άνοιγμα. Έχει μια δική του γραμμή το Στάλλερ μπροστά. Πρέπει ο Ρωσόπουλος φυλάει τα φτερά του Κορόλα σαν τα μάτια του. Δεν πλησιάζει τους τοίχους κι αυτός. Άρα δεν θα έχουμε με... Κάτσε να το δούμε. Για να δούμε, για να δούμε. Να το δούμε. Είναι πάρα πολύ περίεργος. Ρωσόπουλος μπροστά, περασματάρα. Πάμε λίγο! Λοιπόν... Εγώ ξέρεις τι έχω καταλάβει. Πάλι καλά που κάτσαμε για μακριά αυτή. Η δική σου. Πάλι καλά, για να δούμε. Λιμπέρης, πολύ ωραία είσοδος. Ακολουθεί ο Σάκης ο Κιάννης. Κωνσταντινάκη ανοίγει την γραμμή. Γιάννης Λιμπέρης, κυρίες και κύριοι, μπροστά. Πάμε λίγο! Πάμε λίγο! Για φωνάξε λίγο γιατί πέφτουν οι γεννήτριες, παιδιά! Πάμε, δώστε λίγο θόρυβο να καταλάβουν ότι είμαστε ακόμα μέσα! Κάνε ησυχία και νομίζουν ότι φύγαμε! Ξεκινάμε, Σποδηλίδης μπροστά! Οπα! Sorry! Πολύ ωραίο λίγο μπροστά από το Σποδηλίδη! Κάτω! Πάμε, ξεκινήσαμε! Γιώργος Λαγός είναι μπροστά! Παίρνει το στην πίεση από νωρίς! Replay, Κρυστάρα! Λίγο τον έσπρωξε, λίγο! Replay, Κρυστάρα, replay! Όταν ο Βερνίκος θα κάτσει μπροστά, πάμε να κάνουμε λίγο θόρυβο! Κάνουμε ένα πέρασμα! Yeah.
αλλάξανε λάστιχα, είναι έτοιμοι. Ανανεωθήκανε, φρεσκαριστήκανε, πουδράραν λίγο τη μητούλα τους. Σάκης Κλάβης, κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα, δώστε λίγο! Όπαρου σοκουλάρα! Μετά από αυτή τη μάχη. Για να δούμε τώρα. Ω, Παπαρουσόπουλο, το στείλε! Παπαλούκο! Πάμε ρε Χριστέρα! Ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν, Φλέκας μπροστά. Γιώργος Παναγόπουλος στην επίθεση. Αφήνει απόσταση. Και κλείνει την γραμμή για να μαζέψει. Αμφιλεγόμενο το πέρασμα αυτό. Παναγόπουλος εδώ βλέπουμε να αλλάζει τελείως τη διαδρομή του. Αντάμε! Άλεξ Κοκόρνης, πανηγυρικό πέρασμα! Ένα γκολ!
Μετάνεσαι τα εκεί και πάμε για επανάληψη. Για πάμε λίγο για σταρλετάκια. Κολλάει στον τοίχο που γνωρίζω. Κάτσου η Πέρις. Πώς πέρασε εκεί. Πάμε λίγο τα σταρλετάκια. Και ο άλλος, ποδερός ακολουθεί. Για να δούμε τώρα. Caralho!
Είμαστε λοιπόν στο μεγάλο τελικό. Σταύρος Γρίλης είναι στο warm-up. Κάντε λίγο βασαρία. Άξιος ο διεκδικητής τελικού, ο Σταύρος ο Γρίλης. Η σημερινή του διαδρομή, να πούμε ότι από την πρώτη θέση στα μονά ήρθε μέχρι το τελικό. Έχει σταθερή πορεία όλη μέρα. Είναι και μια νίκη που περιμένει και αυτός χρόνια. Και περιμένουμε κι εμείς. Δεν θα είναι εύκολο όμως. Μίλεμε για ήττες. Μίλεμε για ήττες. Πολύ δύσκολος αντίπαλος, Γιώργος Λαγός. Είδαμε πριν ότι είναι όλα δύσκολα. Ιδίως σε τέτοιο επίπεδο πάντα τα πράγματα κρύπτονται στη λεπτομέρεια. Ακριβώς. Σήμερα 17.